Έχουμε μια θαυμάσια αστυνομία, η οποία σε λίγο θα μπαίνει και στα πανεπιστήμια. Εκπαιδεύονται, λέει, 400. Τώρα βέβαια έχουμε την εικόνα της όσο είναι στο δρόμο η αστυνομία, πριν ακόμα μπει στα πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν τραμπουκισμό, έχουμε εξύβριση και έχουμε και στοχοποίηση δημοσιογράφου του συναδέλφου Χρήστο Αβραμίδη. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου από άντρες της ασφάλειας και ματατζίδες στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και σχετικό βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί. Αλλά για πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο συνάδελφο τον Χρήστο τον Αβραμίδη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι συνέβη το Σάββατο? Το Σάββατο υπήρχε μια διαδήλωση ενάντια στην αστυνομική καταστολή στα πανεπιστήμια. Μετά τη διαδήλωση υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις και προσωπικά κάλυπτα τη διαδήλωση δημοσιογραφικά, αλλά στη συνέχεια και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Σε κάποια στιγμή, αφού είχαν σταματήσει τα γεγονότα, περνάει ένας περαστικός μέσα από μια δημιουργία των ΜΑΤ, αυτοί τον σταματούν και του ανοίγουν την τσάντα. Εγώ ανεβάζω το κινητό για να βγάλω βίντεο, βρίσκομαι σε μια απόσταση 3-4 μέτρων. Και εκεί πέρα νιώθω ξαφνικά να με τραβάει ένας άντρας της ασφάλειας και να μου λέει κλείσε το κινητό, κάτι που φαίνεται και στο σχετικό βίντεο. Αυτό το κάνει μάλιστα παρά την επίδειξη δημοσιογραφικής κάρτας. Εγώ κλείνω το κινητό αναγκαστικά, με βάζουν πίσω από τον κλειό των ΜΑΤ, με περικυκλώνουν 6-7 άντρες της ασφάλειας, οι οποίοι με τραμπουκίζουν και με κοροϊδεύουν εν χορό. Και την ίδια στιγμή εμποδίζουν άλλες κάμερες μέσω μαζικής ενημέρωσης να πλησιάσουν για να καταγράψουν το γεγονός της σύλληψης, ενδεχομένως. Πέσαν και κλωτσιές, Χρήστο, εκεί. Αυτό έγινε στη συνέχεια. Στην αρχή μου είπαν ότι είμαι ο Αβραμίδης ο γνωστός, ο φίλος τους. Προφανώς όχι γιατί με συμπαθούν, αλλά γιατί μου έκαναν σαφές ότι υπάρχει μία στοχοποίηση. Και στη συνέχεια με απείλησαν. Άρχισαν να μου φωνάζουν. Εγώ τους είπα να μην μου φωνάζουν, γιατί μπορώ και εγώ να φωνάξω. Και ένας από τους άντρες της ασφάλειας εξαγριώθηκε. Με απείλησε με χυδαίο και σεξιστικό τρόπο, που δεν θα τον αναφέρω τώρα, αλλά μπορεί κανείς να διαβάσει αυτό λεξί τι μου είπανε. Και στη συνέχεια με κλώτσισε κιόλας. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί αυτά, ξαναλέω, υπάρχουν και βίντεο για τη συμπεριφορά αυτών των προστατών του πολίτη και απέναντι στον πολίτη άνθρωπο και απέναντι στο δημοσιογράφο άνθρωπο. Υπάρχει κάποια αντίδραση από την ασφάλεια εκεί στη Θεσσαλονίκη? Μέχρι στιγμής σιγή ηχθείως. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ευτυχώς υπάρχει αντίδραση διαφόρων συλλογικότητων. Τώρα μόλις πληροφορήθηκα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση και η συλλογικότητα των Reporter Χωρίς Σύνορα, που είναι διεθνές και μπορεί σίγουρα να παίξει ένα ρόλο για την προστασία ανθρώπων που στοχοποιούνται. Και εδώ θέλω να σημειώσω το εξής. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολιτικό. Γνωρίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες η κυβέρνηση προσπάθησε να επιβάλλει τις ειδικές ζώνες για τους δημοσιογράφους, όπου υποτίθεται, για να είναι προστατευμένοι από τους διαδηλωτές που θα τους κάνουν επιθέσεις, θα μπορούσε η αστυνομία να βάλει τους δημοσιογράφους σε μέρη που αυτή εκτιμά, ενδεχομένως μακριά από τα γεγονότα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν έχουμε επιθέσεις από αναρχικούς σε δημοσιογράφο και μάλιστα δίπλα από τη διαδήλωση υπήρχαν πολλοί φωτορεπόρτερ που έβγαζαν τις φωτογραφίες, κάλυπταν και κανένας αναρχικός δεν τους επιτέθηκε. Έχουμε επίθεση από αστυνομικούς σε δημοσιογράφο. Είναι μέρα μεσημέρι, είναι στον πιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, είναι μετά την επίδειξη δημοσιογραφικής και είναι και μπροστά σε άλλους δημοσιογράφους. Και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Αν αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν άνετοι να το κάνουν αυτό και συνέχεια να συνεχίσουν ατιμόρυτη τη ζωή τους, μέρα μεσημέρι να τραμπουκίσουν ένα δημοσιογράφο, τι μπορεί να κάνουν άμα πετύχουν κάποιον διαδηλωτή ή διαδηλώτρια στα στενά? Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι έγραψαν τις κατηγορίες για μια σειρά από συλληφθέντες που είχαν συλλάβει λίγο πιο πριν. Πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους ότι λένε την αλήθεια σε σχέση με τις κατηγορίες των συλληφθέντων? Εγώ να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι το θέμα αυτό που μας περιγράφεις είναι τόσο προσωπικό όσο προσωπικό ήταν όταν χαστούκιζαν εν μέση οδό την Τατιάνα, την Πόλαρη, τη φωτογράφο δηλαδή, φωτορεπόρτερ, όταν βανδάλιζαν και βιοπραγούσαν με αποτέλεσμα την αναπηρία του Μανώλη του Κυπρέου. Τόσο προσωπικό είναι. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι επειδή η Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι είναι πάρα πάρα πολύ μακριά από την Αθήνα, φαντάζομαι κάποια στιγμή τα νέα αυτά θα φτάσουν και εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Χρήστο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ας ελπίσουμε
αυτή η ΕΔΕ που ενδεχομένως να γίνει να μην έχει την ίδια κατάληξη με την προηγούμενη ΕΔΕ που είχε γίνει, όταν το 2015 η ΠΟΕΣΥ είχε καταγγείλει ένα προηγούμενο ξυλοδαρμό μου από την αστυνομία, έγινε η ΕΔΕ και φυσικά οι αστυνομικοί, ποιος να το μάντευε, αθώθηκαν. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.